κρατισμένοι άφησαν την κοινή γνώμη οι τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, που αναμεταδόθηκαν και από ξένα μέσα ενημέρωσης όπως τον BBC, σε σχέση με την αποχώρηση ή όχι του κατοχικού στρατού από την Κύπρο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αν υπάρχουν σκέψεις για αποχώρηση στρατού, θα πρέπει να το κάνουν και οι δύο πλευρές, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, την ίδια στιγμή που δήλωνε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Στο θέμα της ασφάλειας θα μπορούσαν να διατηρήσουν οι Ελληνοκύπριοι 950 στρατιώτες και εμείς 650 στρατιώτες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί και δεν τίθεται ζήτημα ολοκληρωτικής απόσυρσης του τουρκικού στρατού από εκεί. Αυτό ήταν κάτι που συζητήσαμε και προηγουμένως. Σε περίπτωση που γίνεται σκέψη για κάτι τέτοιο, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να αποσύρουν τα στρατεύματά τους. Μιλώντας στο Μέκα Ουάν, ο διεθνολόγος Ζήνωνας Τζάρας εντόπισε μια διπλή διάσταση στις τοποθετήσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Είναι σημαντικές αφενός, διότι φαίνεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τον αριθμό ή και την παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Αφετέρου όμως υπάρχει μια προβληματική διάσταση λόγω του γεγονότος ότι θέλει να παραμείνει μέρος που να συμμετέχει στο πλαίσιο εγγύσεων και ασφάλειας στην Κύπρου, της Κύπρου γενικότερα. Για τους Ελληνοκύπριους και μίας περιόδου για τους Τουρκοκυπρίους. Αναφέρθηκε παράλληλα στο εδαφικό, προτείνοντας επιστροφή της αμοχώς τους στους Ελληνοκύπριους και ταυτόχρονα να ενωθούν τα κόκκινα με τη Μόρφου και αυτή η περιοχή να τεθεί υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Οι αναφορές πάντως για την στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας εκ μέρους του Ταγίπ Ερντογάν σηματοδοτούν την έναρξη των συζητήσεων για την ασφάλεια και τις εγγύησεις, όπως αυτές άρχισαν στη Γενέβη και θα συνεχιστούν την ερχόμενη Τετάρτη στη συνάντηση των τεχνοκρατών των μερών που συμμετείχαν στη διάσκεψη για τις εγγύησεις στην Ελβετική πόλη. Η Κομισιόν διαμείνει πάντως πως σε περίπτωση λύσης θα ανοίξει τα ταμεία της.